Αυτή τη στιγμή συμβαίνει κάτι αρκετά περίεργο και δεν ξέρω τι να κάνω, ρε μαλάκα. Δεν είμαι. Πω πω μαλάκα. Θα πάρω φωτιά, ρε μαλάκα. Λοιπόν, δείτε τι γίνεται. Έχω ανοίξει αυτό το μάτι μόνο. Να είναι ανοιχτό. Αλλά για κάποιο λόγο. Μήπως κάνω μαλακίες. Α. Αυτό είναι γι' αυτό και ο διακόπτης είναι γι' αυτό. Γιατί μαλάκα αυτό το μάτι και εγώ ήταν και δεν είχε τίποτα πάνω. Και λέω θα πάρουμε φωτιά. Μάλλον το σταμάτησα. Γεια σας. Μετά από πολύ καιρό πάλι ασχολούμαι με μάτια. Γιατί σας είχα πει ότι θα ξεκινήσω gluten free και εγώ δεν κάνω πλάκα. Μαλάκα, η κουζίνα μας θα πάρει φωτιά, ρε μαλάκα. Ανοίγω παράθυρα αντί για προφητήρα. Δεν ξέρω. Πρέπει να μάθω κάποια πράγματα βασικά στη ζωή μου. Έχω φτάσει 20 χρονών. Εκτός από gluten free που σας είχα πει, πώς το στηρίζουμε τώρα αυτό, θα καινοτομήσουμε διπλά. Κάνω παράλληλα και fasting. Πρέπει να χάσω γρήγορα κιλά, οπότε κάνω fasting για γρήγορα κιλά. Στην ουσία είναι ένα πράγμα το οποίο τρως 8 ώρες τη μέρα και τις υπόλοιπες δεν τρως. Στην ουσία τρως όλα στα γεύματα μέσα στις 8 ώρες. Π.χ. από τις 10 μέχρι τις 6 ας πούμε. Και όλες τις υπόλοιπες ώρες δεν τρως. Και με αυτό υποτίθεται ότι είναι καλό για την υγεία σου αλλά και για τη διατροφή σου για να χάσεις κιλά γρήγορα. Εν πάση περιπτώσει. Και τώρα έχω παραγγείλει δύο σουβλάκια κοτόπουλο, όχι δύο μπούτια κοτόπουλο, κάτι τέτοιο. Και okay, απλά δεν έχει βράσει ακόμα, εντάξει. Και θα φτιάξω και λίγο Angry Benz και θα βάλω και λίγο τζατζικάκι που έχω πάρει από το σούπερ μάρκετ και θα είμαι πένας. Εντάξει, προφανώς δεν θα αρχίσω να κάνω vlog που να σας δείχνω τι τρώω. I'm not that guy. Όχι ότι είναι κακό το κάνω, απλά εννοώ ότι γενικά τα vlog μου δεν είναι έτσι εμένα. Πρωινό έφαγα αυτό, μεσημεριανό έφαγα αυτό. Απλά τώρα έτσι που ξεκινάω, θα σας δείξω πόσο αλλάζει η ζωή μου από εκεί που έπαιρνα delivery. Βέβαια ποτέ δεν βλέπατε ότι έπαιρνα delivery, απλά το ξέρατε. Από εκεί που έπαιρνα κάθε μέρα πρωί, μεσημέρι, βράδυ delivery. Τώρα θα μειώσω το delivery μόνο στο μεσημέρι, που θα παραγγέλνω κάτι μόνο σε κρέας. Και πρωί, βράδυ θα φτιάχνω εδώ πέρα κάτι. Δεν ξέρω πόσο καιρό θα κρατήσει, μαλάκες, δεν ξέρω, αλήθεια. Με έχει αγχώσει όλο αυτό. Εγώ δεν είμαι τέτοιο άνθρωπο. Εγώ δεν είμαι φτιαγμένο για. Να τρώω υγιεινά και gluten free και fasting και όλα. Αλλά πρέπει να γίνει κάτι, πράγμα σκυλά. Το λέω από πέρυσι. Ξεκίνησα αυτή την ιστορία πέρυσι και ακόμα δεν τα χάσα. Λοιπόν, ας στήσουμε το πιάτο. Ας στήσουμε το πιάτο να δείτε τι ωραία που θα τα κάνουμε όλα. Λοιπόν, παίρνουμε ένα πιάτο και πρέπει να το στήσουμε ωραία. Βάλω μπανάνες. Έχω πάρει κάποια πράγματα από το σούπερ μάρκετ για να τρώω. Δείτε, έχω πάρει γιαουρτάκια, γαλοπούλα, κασέρι, τζατζίκι, μπανάνες και. Σοκολάτες υγείας με στέβια, μαλάκες εγώ, ποιος εγώ. Και γάλα αμυγδάλου. Και εδώ είναι και το ντουλάπι μου, αυτά είναι τα πράγματα που πήρα εγώ. Αυτό είναι της λαμπρινής του ντουλάπι, αυτό είναι το δικό μου το ντουλάπι. Έχω Angry Benz, Corn Flakes Καλαμποκιού. Βιολογικές γκοφρέτες. Δεν είμαι εγώ αυτός. Βιολογικές γκοφρέτες καλαμποκιού και ρυζιού. Και έχουμε καλαμπόκι σε κονσέρβα και μανιτάρια σε κονσέρβα. Delivery, ήρθε το delivery. Θα κάνουμε vlog γεύματος. Θα σας δείξω πως θα στήσω το γεύμα μου τώρα. Περιμένετε λίγο να ανέβει ο delivery, να μου φέρει τα κοτόπουλα και να είμαστε έτοιμοι σχεδόν. Legit, μόλις παρέλαβα την πιο μικρή σακούλα delivery που έχω πάρει στη ζωή μου. Είναι απλά δύο τεμάχια, οπότε είναι πολύ μικρό. Και πήρα νερό, γιατί πήρα νερό. Γιατί μόνο νερό μπορεί να πίνω, μαλάκες. Όταν κάνεις τέτοια, μόνο νερό. Ούτε αναψυκτικά, ούτε μπυρίτσα, ούτε τίποτα. Αυτό τι έκανε, βράζει. Ψιλοέβρασε νομίζω. Βγάζει. Άστο λίγο ακόμα, να κάνει μπουρμπουλήθρες. Αυτό θέλει 10 λεπτά. 10 λεπτά αφού βράζει το νερό, το βάζεις. Στραγγίζεις, σιγοβράζεις, σερβίρεις, πέμ πέμ. Το έχουμε μάγκες, πρέπει να στήσουμε τώρα, πρέπει να στήσουμε εδώ πέρα πράγματα. Μετά από πολύ καιρό θα χρησιμοποιήσω και το μικρό μου τρίποδο για να σας πάρω μαζί μου στην περιπέτεια του μεσημεριανού μου γεύματος. Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Εντάξει, το νερό ψιλοέβρασε, κάνει τις πρώτες φουσκαλίτσες, ας το ρίξουμε το ρύζι ρε μαλάκα, τι θα γίνει. Περιμένουμε πολλή ώρα, δείτε, bloop. Το βάλαμε να κολυμπήσει το ριζάκι εδώ πέρα, το Angry Benz. Δεν παίρνω κανονικό ρύζι γιατί δεν είμαι καλό στο να φτιάχνω πράγματα. Οπότε το Angry Benz είναι το πιο εύκολο πράγμα. Σακουλάκι εκεί, έτοιμο. Το καπακώσουμε με αυτή τη μαλακή γιατί δεν έχουμε το κανονικό καπάκι. Τώρα θα στήσουμε το υπόλοιπο πιάτο μέχρι να μπει το ρύζι. Αφού είναι το πρώτο πιάτο κιόλα έτσι που ετοιμάζω εδώ, το κάνουμε πολύ extreme. Κάτσε να σε δείξω εδώ. Πάμε να το ετοιμάσουμε λοιπόν. Θα το κάνουμε σωστό, έτσι. Έτσι γκουρμέ. Λοιπόν. Ξεκινάμε με το κρέας. Πρέπει να τοποθετήσουμε το κρέας πρώτα. Δείτε τι συσκευασία ήρθε. Συσκευασία για delivery στο στρουμφάκι είναι αυτό. Δεν είναι συσκευασία για delivery στο χάρι αυτό. Α, να το κρεατάκι μας εδώ πέρα. Α, πολύ κρέας είναι ρε, εντάξει. Έριχνες και λεμονάκι από πάνω έτσι. Λεμονάκι έτσι. Βέβαια. Εντάξει, δεν κακό που είναι πολύ το κρέας γιατί άμα δεν χορταίνεις με άλλα πράγματα πρέπει να χορταίνεις με κοτόπουλο αφού δεν τρως ψωμιά και τέτοια. Πάντως έχω την εντύπωση ότι κάτι πάει λάθος με το ρύζι. Κάνει πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε. Έχουμε, θα βάλουμε λίγο τζατζίκι. Λίγο τζατζικάκι το θες τώρα, άμα κάνεις τον γκουρμέ το πιάτο σου. Να μην χώσεις και λίγο τζατζικίλα, να πούμε έτσι τη γιαουρτίλα να την πάρεις μέσα σου. Δεν τρως κοτοπουλάκι, τζατζικάκι εκεί, ριζάκι. Δεν έχεις πρόβλημα, δεν σου λείπει κάτι, κατάλαβες. Βάλε τζατζικάρα εδώ πέρα. Τι βάλαμε την τζατζικάρα, πολύ γκουρμέ στήσιμο. Κοιτάξτε, νομίζω δεν θα βάλω κάτι άλλο. Θα μπορούσα να βάλω και κανένα μανιτάρι, ξέρω εδώ. Κανένα μανιτάρι, κανένα καλαμπόκι. Αλλά δεν νιώθω να βάλω μανιτάρι.
μανιτάρι καλαμπόκι. Νομίζω πως με αυτά και λίγο ρύζι θα είμαι καλά. Μπορεί να μην χρειάζομαι μανιτάρι καλαμπόκι. Οπότε απλά θα περιμένω το ρύζι για να το βάλω εδώ και να κλείσω. Σκάφρα δεινό, θα φάω κανένα γιαούρτι με. Πω, δεν μπορώ να βάλω γλουτένι, δεν μπορώ να βάλω τίποτα ρε μαλάκα. Φάω γιαούρτι με καλαμπόκι, ξέρω εγώ. Με κονφλέικς, με μπανάνα. Δύσκολο πράγμα, παιδιά, να πρέπει να προσαρμοστεί σε νέες συνθήκες ζωής από εκεί που παρέγγειλες κάθε μέρα. Τώρα να παραγγέλνεις πάλι κάθε μέρα λιγότερο. Σε φάση εντάξει, τώρα θα σας πω ένα μυστικό το οποίο είχα. Το YouTube γενικά εντάξει, είναι η δουλειά μου, με συντηρεί κτλ. Θα μπορούσα να είμαι και πολύ καλύτερα αν δεν ξόδευα κάθε μήνα περίπου 600-700 ευρώ σε φαγητό. Μπορεί να σας ακούγονται πολλά, αλλά θέλω να το σκεφτείτε λίγο. Κάθε μέρα έκανα delivery γύρω στα 20, μπορεί και 25 ευρώ. Το πρωί, καφές και κάτι να φας. Το μεσημέρι κάτι να φας, το οποίο σίγουρα θα σου κόστιζε γύρω στα 5-6 ευρώ αυτό που θα έτρωγες. Ξέρω εγώ, μια πίτσα. Κάνα club sandwich, κάνα τέτοιο. Και κάτι να πιείς, ένα αναψυκτικό έτσι side. Το βράδυ θα φας καμιά κρέπα, κάνα γλυκάκι, καμιά πίτσα. Όταν ζεις έτσι, αναγκαστικά τέτοια πράγματα θα τρως. Θα σου φύγει άλλο ένα 6 ευρώ το βράδυ. Κατάλαβες. Αυτή είναι η καλή περίπτωση. Δηλαδή θα πάρεις κάτι που κάνει 5 ευρώ και κάτι να πιείς. Και... οπότε εν τέλει στη μέρα το 20 σου φεύγει. Βάλε μετά και καπνούς μαλακίες στον αντάλλο, πολλά λεφτά. Κατάλαβες. Οπότε τώρα που θα κάνω αυτό, θα ξοδεύω λιγότερα λεφτά, ας πούμε. Καταλάβατε τι γίνεται τώρα. Παίρνει, έχει βράσει, αρχίζει να βράζει. Θέλει όμως κάνα πεντάλεπτο ακόμα. Εντάξει, μην καθόμαστε να περιμένουμε εδώ. Θα σας κλείσω και θα έρθουμε σε ένα πεντάλεπτο. Ως έμπειρος μάγειρας, από τον ήχο και μόνο, καταλαβαίνω ότι λογικά είμαστε ok. Βέβαια λέει σιγοβράστη και εγώ το βάλα σχεδόν στο full. Μαλάκα, τι γίνεται εκεί πέρα, γίνεται ο Τιτανικός, ρε μαλάκα. Τιτανικός εδώ, ρε μαλάκα, τι γίνεται εδώ. Όχι, δεν φαίνεται βρασμένο, θέλει λίγο ακόμα νομίζω. Άντε, άλλα 3 λεπτά για να τα αφήσουμε. Ωπα, ρε μαλάκα, έπεσε μέσα το σακουλάκι. Oh fuck. Αυτό είναι το χειρότερο πράγμα που μπορεί να συμβεί. Μαλάκα, δείτε πως κάνει. Τώρα οι περισσότεροι το βλέπετε και λέτε ρε μαλάκα χάρη, εντάξει. Γενικά έτσι κάνει το νερό όταν βράζει, ξέρω εγώ, είσαι 20 χρονών ξεκόλα. Πω ρε μαλάκα, λες και έχει μέσα κανένα οξύ νερό, μαλάκα, κάνει βουναλάκια. Έλα, ας το κλείσουμε γιατί... Βιουμ. Ωραία. Τώρα που κάνει το νερό έτσι σαν λάβα, πάμε να βάλω το χέρι μου κοντά και να το πάρω. Η Πέτρα μη ρωτήστε γιατί είναι εκεί. Δεν έχω καλή απάντηση. Η διαδικασία τώρα γι' αυτό είναι λίγο περίεργη. Πρακτικά πρέπει να πιάσεις το σακουλάκι από πάνω, αλλά επειδή δεν μπορείς να το πιάσεις προφανώς, το κάνεις με το πιρούνι όταν βρεις την άκρη του. Γαμώ το θείο τον Μπένς ρε μαλάκα. Ωπα, ανάποδα είναι. Λοιπόν, τώρα πρέπει να στραγγίξει αυτό και θα το κρατάς έτσι. Είναι βρασμένο ρε μαλάκα, θα τρώω μόριζι. Καλά, ομό δεν θα είναι. Μπορεί να είναι λίγο βραστό. Να είναι al dente, όπως το λένε οι φίλοι μας οι Ιταλοί. Ας τα αφήσουμε εδώ πέρα να ξεϊδρώσει λίγο. Και μετά έρχεται το δύσκολο part. Δείτε πώς το κάνεις με το θείο Μπένς εδώ. Πω, τρέχει νερά, ρε μαλάκα. Ρίξε το ρύζι. Let the rice. Ω, δεν βλέπετε καλά. Πω, δεν είδατε το τρομερό πράγμα εδώ πέρα που πέφτει το ρύζι. Απίστευτο, δεν μπορεί να χάσει τέτοιο πλάνο. Δεν θα το ρύζι να πέφτει κάτω. Πολύ ρύζι είναι, ρε μαλάκα. Δεν μπορώ να φάω τόσο ρύζι εδώ. Άρα θα κρατήσω και για μετά, ξέρω εδώ. Οπότε είμαστε έτοιμοι. Το γεύμα μας είναι έτοιμο. Να σας παρουσιάσω το πιάτο με εντυπωσιακό πλάνο. Πρώτη φορά ξοδεύω τόσο χρόνο για γεύμα μου, εδώ και πολύ καιρό. Τώρα που είναι και έτσι το πιο διαιτολογικό vlog, μπορεί να σας πάρω και το βραδινό μαζί μου. Δηλαδή αυτό το vlog όλο να είναι μόνο γι' αυτό. Μόνο για φαγητό. Μόνο φαγητό. Εντάξει, είπα ότι θα σας πάρω και στο βραδινό μου, οπότε αυτό το κάνω κανονικά δεν θα σας έπαιρνε γιατί θα είναι κάτι πολύ. Χαζό. Δεν το πιστεύω ότι κάνω ένα τέτοιο vlog γενικά. Αλλά αφού το ξεκινήσαμε, πού έχουμε τα μπολ. Δεν έχουμε άλλα μπολ. Παίζουμε ότι έχουμε μόνο 2 μπολ γενικά. Όπω μαλάκα, δεν έχουμε μπολ και τι θα κάνω. Είχα σκεφτεί κάτι απίστευτο, αλλά χρειάζεται μπολ αυτό που σκέφτηκα. Όχι ρε μαλάκα, πώς γίνεται να μην έχουμε άλλα μπολ. Λοιπόν, θα πάρουμε αυτή την κούπα εδώ πέρα. Θα το κάνω σε πιάτο, δεν πειράζει. Λοιπόν, θα κάνω το πιο απίστευτο πιάτο που θα δείτε ποτέ στη ζωή σα. Λοιπόν, παίρνει ένα πιάτο. Αφού πάρεις το πιάτο, παίρνεις ένα γιαούρτι 2-1 δώρο με λίγα λιπαρά. 2%. Να προσέχουμε για λίγο τι τρώμε. Παίρνεις ένα γιαούρτι 2%. Ωραία. Και δες τώρα τι κάνεις. Το ανοίγεις το γιαούρτι και το βάζεις το γιαούρτι στο πιάτο. Θα το κάνουμε περίτεχνα. Όπα, έπεσε πριν το δείτε. Fuck. Έχει μείνει και λίγο στα τυχώματα όμως, οπότε θα πρέπει να το μαζέψουμε με το κουτάλι μας. Μαζεύεις όλο το γιαούρτι από τα τυχώματα, μην το χάσεις ρε παιδί μου το γιαούρτι. Να φάω και άλλο ρύζι σήμερα, το έχω γαμίσει με το ρύζι μήπως. Μήπως το έχω γαμίσει με το ρύζι να μην βάλω άλλο ρύζι. Αλλά όχι, λοιπόν έχω την τέλεια συνταγή. Παίρνεις το Angle Benz που σου περίφθησε το μεσημέρι. Που είναι κρύο ρε μαλάκα όμως. Και το ρίχνεις πάνω στο γιαούρτι. Βάλω το όλο και ό,τι γίνει. Που πραγματικά φτιάχνω κάτι απίστευτο αυτή τη στιγμή. Άκι πετρετζούκι, πετρετζίκι, άμα θέλεις, στείλε μου μήνυμα να κάνουμε collab. Αφού βάλεις λοιπόν το γιαούρτι και το ρύζι, περιμένετε, θα δείτε σε λίγο το τελικό αποτέλεσμα. Σας κρατάω για έκπληξη. Παίρνεις το κονσέρβο καλαμπόκι, το ανοίγεις. Ναι, ρε, που στεφτεί μαλακία, οι μερίδες οι Angle Benz είναι για 2 γεύματα, είναι μαλακία. Αφήστε με να παραγγείλω delivery, δεν μπορώ να ζω αυτή τη ζωή.
Τι είναι αυτό, ρε μαλάκα. Είναι ό,τι είναι, εν πάση περιπτώσει. Περιμένετε να το δείτε. Είστε έτοιμοι για το βραδινό μου. Ταραν! Νομίζω δεν έχω δει κάτι χειρότερο. Είναι γιαούρτι, ρύζι, καλαμπόκι. Και σε όποιον αρέσει. Αυτοί είμαστε και σε όποιον αρέσουμε. Παίρνω το κουτάλι μου, το πιάτο μου και πάω να απολαύσω το βραδινό μου. Το μεσημεριανό παρεπιπτόντως καύλα ήταν, το κοτοπουλάκι που ήρθε ήταν καύλα, τα άλλα εντάξει ήταν απλά ρύζι. Πάω να φάω. Αλλά να σου πω κάτι, ρε μαλάκα, επειδή μόλις το έφαγα και εντάξει, αυτό μόνο βραδινό δεν ήταν. Και επειδή εγώ θα ξαναφάω σε 16 ώρες από τώρα. Να σου πω κάτι, θα την κάνω την μουστιά. Θα φάω την πρώτη μου στέβια σοκολάτα, εντάξει. Θα την φάω την πρώτη. Άντε. Δεν μπορώ, πρέπει κάτι να με κρατήσει. Να πούμε να βγάλω το βράδυ μου, έτσι. Τι να κάνουμε. Αυτά για σήμερα για την απίστευτη. Για το απίστευτο διατροφικό vlog μου. Θα ξαναπούμε αύριο, την Κυριακή. Καλημέρα σας, διατροφικοί μου φίλοι. Τι κάνουμε, σας έλειψα από χθες με τις διατροφικές συμβουλές μου και γεύματα για διατροφή. Έχουμε επιστρέψει σήμερα εδώ πέρα για να ετοιμάσουμε το πρωινό μας πάνω σε αυτό το ωραίο πιάτο εδώ πέρα. Τι θα φάμε για πρωινό, λοιπόν. Έχω δύο επιλογές. Η μία μου επιλογή είναι να φάω γάλα αμυγδάλου με cornflakes και η άλλη επιλογή μου είναι να κάνω δύο υπέροχα σαντουιτσάκια με καλαμπογκοφρέτες. Αυτή τη στιγμή είναι 10 και το πρώτο μου γεύμα θέλω να το κάνω 10 και μισή ώστε να τελειώσω στις 6 και μισή. Το vlog από ηρωνικό πάει σοβαρό σαν ένα τσακ. Πάμε σήμερα καλαμπογκοφρέτες. Λοιπόν, αυτές είναι οι καλαμπογκοφρέτες εδώ πέρα που βλέπετε. Θα κάνω δύο σαντουιτσάκια με καλαμπογκοφρέτες. Νομίζω είναι ότι πρέπει για να σε γεμίσει το πρωί και να μην σου λείπουν οι σφολιάτες που έτρωγες τόσο καιρό. Δεν θα μου λείψουν καθόλου οι σφολιάτες. Δεν τις χρειάζομαι καταρχάς. Παίρνουμε και το ζαμπόν κασέρι και είμαστε έτοιμοι να φτιάξουμε τα υπέροχα εδώ πέρα σαντουιτσάκια μας. Από μια φετούλα κασεράκι. Και από μια φετούλα γαλοπούλα που κάνει και ρήμα η γαλοπούλα με τη φετούλα. Μήπως θέλει και λίγο τζατζικάκι. Είναι πολύ πρωί για τζατζίκι. Όχι, είναι πολύ πρωί για τζατζίκι, ρε φίλε. Έτοιμο το πρωινό μας. Πάμε για ένα taste test. Θα είναι άραγε ωραίο το σάντουιτς καλαμπογκοφρετών με γαλοπούλα κασέρι. Delicious. Το καλύτερο πρωινό για να ξεκινήσεις υγιεινή και θρεπτική μέρα, παιδιά μου. Τα ξαναλέμε. Καλησπέρα στα φιλαράκια μου. Μιας και έχω κάνει όλο το vlog στην κουζίνα αυτό, θα το κάνουμε και τώρα στην κουζίνα. Δεν σας έδειξα σήμερα τα άλλα μου γεύματα γιατί έγιναν έξω, όχι έξω. Το μεσημέρι φάγαμε έξω και το βράδυ είχα ξεχάσει εντελώς τη φάση με το fasting και έκανα stream και εν τέλει αναγκάστηκα το τελευταίο μου φαγητό να το φάω on stream, όπως είδατε μπορεί χθες, μια μπανάνα. Αυτό είναι το βραδινό μου, μια μπανάνα. Συγγνώμη που είμαι έτσι, θα προσπαθήσω να διορθωθώ όταν χάσω τα κιλά που θέλω να επανέλθω στα μπέργκερ και τις πίτσες και τις κρέπες. Δεν με αναγνωρίζω ούτε εγώ, μαλακία, δεν ξέρω αν θα τη βγάλω. Αυτή τη στιγμή είναι 8 η ώρα, είναι λίγο αφού έχουμε τελειώσει το stream και εγώ ήδη πεινάω και πρέπει να αντέξω μέχρι αύριο το μεσημέρι για να ξαναφάω. Πολύ δύσκολο αυτό το intermediate fasting, αλλά έχω δει πολλά βίντεο και τέτοια. Τα οποία λένε ότι είναι πολύ αποτελεσματικό και υγιεινό. Ότι δεν είναι από τις διαιτές που σου γαμάνε μετά τον οργανισμό, ξέρω εγώ, και πεθαίνεις. Οπότε γενικά, αν σας ενδιαφέρει, ας πούμε, ψάξτε το. Δηλαδή, άμα θέλετε να χάσετε κιλά ή οτιδήποτε, ψάξτε το. Και δείτε και μόνοι σας άμα σας ψήνει, ξέρω εγώ, η όλη φάση. Ευχαριστώ που παρακολουθήσατε αυτό το ιδιαίτερο περίεργο vlog. Πριν κλείσουμε, παρόλο που το όλο theme του vlog είναι εντελώς διαφορετικό, να πω και κάτι. Επειδή χθες κάναμε το live stream, για μένα σήμερα, για σας χθες, εν πάση περιπτώσει, κάναμε αυτό το live stream, το Fortnite, στο οποίο αναφέρομαι. Μπορεί να το έχετε δει, έχει ανέβει στο YouTube. Και αν όλα πήγαν καλά, έχει ανέβει και το highlight από το win που πήραμε. Το point είναι όμως ότι ήταν ένα πολύ ωραίο live, πολύ ωραίο κλίμα, πολύ ωραία έτσι φάση. Και μου αρέσει γενικά πλέον. Πλέον αρχίζουν τα live stream να μου αρέσουν πιο πολύ. Βέβαια, δεν μπορώ μόνος μου, με τη λαμπρινή. Νομίζω ότι βγαίνει πιο εύκολο η φάση και πιο ωραία. Ευχαριστώ πολύ για την υποστήριξη που είστε στα live. Κάνουμε πολύ χαμό σε κάθε live και υπάρχει πολύ μεγάλη υποστήριξη στα live. Και γουστάρω που τα γουστάρετε. Προσπαθήσω να τα βάλω σε πρόγραμμα. Το έχω ξαναπεί και δεν το έκανα. Θα προσπαθήσω τουλάχιστον μία στις δύο εβδομάδες, τις Κυριακές, ξέρω εγώ, που είναι πιο χαλαρή μέρα έτσι κτλ. Να κάνουμε κάποιο live stream. Αλλά το δούμε. Εντάξει. Φιλιά πολλά. Γεια σας. Εντάξει, είπα πως το έκλεινα πριν. Είναι 9 η ώρα το πρωί την επόμενη μέρα. Και μια και σήμερα είναι η πρώτη μέρα γυμναστήριου, είπα να αρχίσω και έτσι. Με την πρώτη μέρα γυμναστήριου, ας πούμε, ρε παιδί μου. Οπότε θα φάω πρωινό από τις 9.30 ώρα. Έχω βάλει γάλα με cornflakes, αλλά επειδή είναι πολύ πρέζα η όλη φάση, θα κάνω μια τσιτιά. Θα κλέψω μια ζάχαρη από τις λαμπρινές, γιατί εγώ δεν πήρα ζάχαρες. Και θα ρίξω ζάχαρη μέσα στα cornflakes μου για να γίνουν πιο ενδιαφέροντα. Δεν είναι υγιεινό αυτό που κάνω, αλλά δεν έχει σημασία γιατί το γλουτένικο έχει τη ζωή. Έχουμε και ένα κουτάλι. Λοιπόν, πάω να απολαύσω το πρωινό μου. Αλλά ο στόχος είναι να πάρω την Όσμο μαζί μου στο γυμναστήριο και να δείτε έστω και λίγο από το γυμναστήριο. Έστω και λίγο από την πρώτη μέρα γυμναστήριου. Ελπίζω να τα πούμε στο γυμναστήριο. Αν δεν τα πούμε, κάπου εδώ τελειώνει. Εδώ θα μπει black.